Απλώς. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που σήμερα για άλλη μια φορά επέλεξαν να στηρίξουν την ανοιχτή πόλη. Η επιλογή τους αυτή μας γεμίζει ευθύνη. Την ίδια στιγμή θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ανοιχτής πόλης που από το 2005 με αυταπάρνηση δίνουν μικρές και καθημερινές μάχες, μικρές και μεγάλες μάχες σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Και αυτή τη δουλειά θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Μπακογιάννη για το αποτέλεσμα και είμαι σίγουρος ότι και την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε, παρά τις διαφωνίες μας που υπάρχουν και έχουν καταγραφεί, να δουλέψουμε μαζί με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο καθένας με τη δικιά του οπτική να αναδείξει τα μεγάλα ζητήματα της Αθήνας. Ούτως ή άλλως τώρα θα ξεκινήσει η πραγματική κρίση για όλους μας. Θα έπρεπε όμως να σταθώ και νομίζω ότι όλοι πρέπει να σταθούμε στο πραγματικά αρνητικό της σημερινής μέρας. Και αυτό είναι η πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα δεν υπάρχει έμπνευση. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα έχει χάσει τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων της. Και για μας το πιο κρίσιμο, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη ότι η πόλη μπορεί να αλλάξει. Τα επόμενα 4 χρόνια είμαστε σίγουροι ότι μέσα από την καθημερινή δουλειά που θα δώσουμε, μέσα από τις μικρές και μεγάλες μάχες στις γειτονιές της πόλης, θα κερδίσουμε ξανά την πίστη ότι αυτή η πόλη μπορεί να αλλάξει, ότι αυτή η πόλη μπορεί να γίνει μια πόλη που προσφέρει περισσότερα στους ανθρώπους της και εκεί είναι που θα κρυθούμε όλοι μας. Με αυτή την έννοια, για μας τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα με τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα να είστε καλά. Μάλιστα. Να προσθέσω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη.